1974, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, λειτουργεί ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος εις το μετόχι της Μονής, οδός Μακεδονίας 24, και ομιλεί ο κύριος Σταύρος Καλκανδής, αντιμήναρχος εν πολεμική διαθεσιμότητα. Η ιστορία που ακολουθεί δεν είναι ένα καλογραμμένο δίηγημα που το γέννησε η φαντασία ενός ονειροπόλου, ούτε ένα παραμύθι για τις απλές παιδικές ψυχές, αλλά ούτε και ένα τεχνητό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί κάποιον ορισμένο σκοπό. Είναι η πραγματική, η προσωπική μου ιστορία, η ιστορία της ζωής μου, μιας ζωής που στο διάβα της πέρασε πολλά οδυνηρά στάδια και εδοκίμασε πολλούς αγώνες και αγωνίες ώσπου να βρει το σωστό της νόημα και τη σωστή πορεία που την οδήγησαν κοντά στο Θεό. Στην εποχή μας, την τόσο κρίσιμη και δύσκολη, με το άγχος και τον φόβο για το αύριο, με τις ποικίλες θεωρίες της, τις παρανοήσεις και παραποιήσεις της, που ζητάνε να γκρεμίσουν και να βγάλουν μέσα από τον άνθρωπο την πίστη προς το Θεό και την αγάπη προς τον άνθρωπο, που έχουν στήσει ένα μεγάλο θρόνο στο εγώ. Η ιστορία αυτή έρχεται να αναστήσει την πίστη αυτή με αδιάψευστα γεγονότα και να παρουσιάσει ένα φωτεινό σημάδι που μπορεί να οδηγήσει τις ψυχές και προπαντός τις πονεμένες και καλοπροαίρετες στο δρόμο της αλήθειας και της σωτηρίας, για να βρουν την αληθινή ευτυχία και χαρά. Αυτός είναι και ο σκοπός που γράφεται η αληθινή αυτή ιστορία, και αυτή είναι και η μοναδική και ολόθερμη προσευχή μου προς τον Κύριο. Ο πόλεμος του 1940-41 με βρήκε 20χρονο νεαρό που υπηρετούσα στην πολεμική αεροπορία ως μόνιμος υποσωματικός. Τον Απρίλιο του 1941, σε διατεταγμένη πολεμική αποστολή, ένα τραύμα στην αυγενική μοίρα του νοτιαίου μυελού της πολεμικής ύλης μου έφερε μερική παράλυση στον κάτω άκρο, δηλαδή παραπληγία. Ήρθε κατόπιν η γερμανική κατοχή. Επειδή η κατάστασή μου ήρκησε σιγά σιγά να βελτιώνεται, πήγα στη Μέση Ανατολή. Εκεί είχα την ατυχία να χτυπήσω και πάλι στον Αθένα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καταστάσεως. Όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η πατρίδα με έστειλε τον Απρίλιο του 1947 στην Αμερική. Μόλις έφτασα εκεί, υπέστηνε εγχείρηση της πολιτικής στήλης. Από το χειρουργικό θάλαμο βγήκα χειρότερα από ό,τι μπήκα. Σπαστική τετραπληγία με τα ορθοκιστικών διαταραχών ήταν η διάγνωση. Τετραπληγία, δηλαδή χέρια πόδια παράλυτα. Παρέμεινα στην Αμερική μέχρι το 1951, οπότε επέστρεψα στην Ελλάδα. Είχα μερικές αναλαμπές βελτιώσεως, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το 1957 η υγεία μου επεδεινώθηκε πάλι και ανεχώρησα για δευτέραν φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από όπου επέστρεψα το 1961 με πλήρη τετραπληγία και ορθοκιστικές διαταραχές. Από το 1961 μέχρι τον Ιούνιο του 1970 που θεραπεύτηκα, βρίσκομαι στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων, στο παλαιό ψυχικό παράλυτος πλέον. Επίσης, το 1968 επισκέπτομαι πάλι την Αμερική για μερικούς μήνες και το 1974 με εκάλεσε πλέον ο δάκτορας για να με εξετάσουν και να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Διαπίστωση. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Χάου Αράς, με το επιτελείο του απεφάνθη ότι πρόκειται περί πραγματικού θαύματος. Ο δε καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, νευροχειρουργός, γιατρός Κούπερ, όταν με είδε να περπατώ ελεύθερα, εφώναξε. Αυτό, Στίβ, είναι φαινόμενο για την επιστήμη. Είναι πολύ δύσκολο να εξιστορήσω μέσα σε λίγα λεπτά γεγονότα τόσων ετών σχετικώς με την πορεία της καταστάσεώς μου και των ψυχικών μου διαταραχών και ανακατατάξεων που έλαβαν χώρα μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο με χρονολογική σειρά να καταγράψω τα αλλεπάλληλα συναισθήματα που δοκίμαζα, τις ελπίδες που ερχόντουσαν να με πάρουν στα αέρινα φτερά τους και τις απελπισίες που μαύριζαν γύρω μου όλο τον κόσμο, σαν τα κύματα που έρχονται και μας ανεβάζουν ψηλά στον αφρό τους και ύστερα
μας βουλιάζουν βαθιά κάτω. Έτσι και τα διάφορα συναισθήματα με πλημμύριζαν, διώχνοντας τα μεν τα δε και αφήνοντάς με στο τέλος σε βαθιά απόγνωση και απελπισία. Δεν είναι δυνατό να περιγράψω, φίλοι μου, τι εδοκίμαζα όταν μια μύγα με ενοχλούσε στο μέτωπο και δεν μπορούσα να κάνω μια μικρή κίνηση για να τη διώξω. Ή όταν κατρακυλούσε τόσο ενοχλητικά στο πρόσωπό μου ο υδρότας και βρισκόμουν σε αδυναμία να σηκώσω το χέρι μου να το σκουπίσω. Γι' αυτό δεν γράφω απλώς την ιστορία της ζωής μου, αλλά εξομολογούμε σε διπλώνοντας τις διάφορες πτυχές της ψυχής μου, έτσι όπως ακριβώς ερχόντουσα τα κύματα και την ανεμότερναν, για να παρουσιαστούν όλες οι πληγές που ο πόνος είχε δουλέψει επάνω της. Και ακόμη, για να γίνει φανερό πως η Θεία Χάρη μετέτρεψε τις πληγές αυτές σε ευλογία, ειρήνη και χαρά. Την εποχή εκείνη, μετά την εγχείρηση, με εγνώρισε ένας μεγάλος επιστήμον και ανθρωπιστής, ο ιατρός Χάου Αράς, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, στην έδρα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως Αναπήρων και προσωπικός ιατρός του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κυρίου Ρούσβελτ, λόγω της αναπηρίας. Ο καθηγητής αυτός, καθώς με έβλεπε παράλυτον επάνω στα νιάτα μου, έδειχνε ιδιαίτερα συμπάθεια και αγάπη προς εμένα. Και κάποια μέρα μου έφερε τον μεγαλύτερο νευροχειρουργό της Αμερικής να με εξετάσει, τον καθηγητή γιατρό Κούπερ, τον οποίο παρεκάλεσε θερμά λέγοντας: «Σε παρακαλώ να δείξεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Σταύρο, γιατί τον θεωρώ σαν ένα από τα παιδιά μου». Ο Dr. Κούπερ, αφού με εξήτασε προσεκτικά, είπε: «Λυπούμε πολύ, αλλά ούτε 5% δεν μπορώ να γνωματεύσω για βελτίωση. Τίποτε απολύτως». Το άκουσμα αυτό, παρά τις μικρές μου γνώσεις στα αγγλικά, κατάλαβα πως η επιστήμη με καταδίκασε οριστικά και με εγκαταλείπει πλέον. Και αμέσως βούρκωσαν τα μάτια. Τότε ο ιατρός Ράστ με πλησιάζει με αγάπη, με χτυπά φιλικά στην πλάτη και μου λέει: «Σταύρο, έλα στο γραφείο μου», και παρεκάλεσε ένα νοσοκόμο να μου οδηγήσει επάνω. Όταν έφτασα στο γραφείο του, μου λέει σε πατρικό τόνο: «Σταύρο, δεν θέλω να στεναχωρήσει και να πικραίνεσαι, επειδή η επιστήμη σήμερα δεν μπορεί να σε βοηθήσει». Το ενδιαφέρον μου το είδε. Έφερα τους καλύτερους γιατρούς της Αμερικής για να σε δουν. Λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά, γιατί σε έχω συμπαθήσει και θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω. Πίστεψε. Σε ευχαριστώ, Δάκτωρα», ξεκίνησε από εμένα. «Τι να γίνει, είναι γραπτό να υποφέρω». «Σταύρο», μου λέει, «θα ήθελα σε παρακαλώ να σου συστήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένας άλλος γιατρός, πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που σε εξήτασαν. Θα ήθελα να είχες μία επαφή μαζί». Επειδή δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε, τον ερωτώ: «Πώς λέγεται και πού μένει ο γιατρός αυτός, για να πάω να τον επισκεφτώ». «Όχι, Σταύρο», μου λέει, «είναι ο Θεός». Πλονίστηκα, απαγοητεύτηκα και ζήτησα να φύγω. Εκείνος τότε έρχεται κοντά μου και με μεγάλο παρακλητικό τόνο μου λέει: «Σε παρακαλώ, Σταύρο, να προσεύχεσαι στο Θεό. Να προσεύχεσαι συνεχώς. Κάμε το, σε παρακαλώ, για μένα, έστω κι αν δεν το πιστεύεις». Έφυγα πολύ αναστατωμένος και μονολογούσα: «Τι ειρωνία, εγώ ήρθα στην Αμερική να γιατρευτώ και ο Αμερικανός γιατρός με στέλνει στο Θεό». Το βράδυ στο κρεβάτι μου σκεφτόμουν και έλεγα: «Μα γιατί επιμένει τόσο αυτός ο άνθρωπος να πάω να βρω το Θεό? Ποιος είδε το Θεό? Πώς θα επικοινωνήσω με το Θεό? Μα εύκολο πράγμα είναι αυτό». Και αρχίζω να ερευνώ, να εξετάζω με τη σκέψη μου τι είναι ο Θεός. Επί ώρες βασάνιζα τη σκέψη μου με όλα αυτά τα ερωτηματικά, έπαθα σύγχυση. Περίμενα μία απάντηση, που φυσικά δεν ήρθε. Επί πολλές ώρες βασανιζόμουν με τις σκέψεις αυτές και τις απορίες. Και στο τέλος έπαθα μία αδράνεια στη σκέψη. Μόλις άρχιζε η σκέψη μου να εξετάζει και να ερευνά πάνω σε αυτό το θέμα, σταματούσε το μυαλό μου και περίμενε. Τι επερίμενε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Πάνω δε σε αυτό το σταμάτημα, μια φωνή δυνατή ξεπήδησε από μέσα: «Εγώ, Θεέ μου, θέλω να σε πλησιάσω, αλλά δεν ξέρω πώς». Το είπα τόσο δυνατά που μου φάνηκε ότι όλο μου το είναι.
όλη μου η δύναμη συγκεντρώθηκε σε αυτή τη λέξη. Θέλω. Αγαπητοί μου φίλοι, το θέλω είναι μια μικρή λέξη. Με πόσο όμως μεγάλη σημασία. Το πώς θα το πούμε έχει αξία. Φιαρά, ζεστά ή καυτά. Πρέπει να ακουμπήσουμε ολόκληρη τη θέλησή μας στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και τότε εκείνος θα ενεργήσει σαν Θεός κατά το πλέον τέλειο τρόπο και θα χαρίσει την ειρήνη του, την ειρήνη μέσα μας. Αυτό το κατάλαβα πολύ αργότερα. Όταν επέστρεψα από την Αμερική, με εισήγαγαν στο ίδρυμα που καταστάσσαν απείρον το παλαιό ΚΑΠΑΠ, το παλιό ψυχικό. Το ίδρυμα την εποχή εκείνη το αποτελούσε μια σειρά από αλουμινένια υπόστεγα περιτριγυρισμένα από μια μάντρα πάνω στο λόφο του ψυχικού. Η αντίθεση αυτή, ύστερα από τα πολυτελή νοσοκομεία της Αμερικής, μου έφερνε νέες αναστατώσεις. Έβλεπα εκεί παιδιά πολύ νεότερά μου, μέσα κατεμένα τα άκρα τους, είτε από αρρώστια, είτε από ατύχημα, να είναι τελείως εγκαταλελειμμένα. Και πονούσα για την κατάστασή τους. Μολονότι εγώ ήμουν ο πιο βαριά ανάπηρος, είχα εντούτοις ανθρώπους να με εξυπηρετούν, τον νοσοκόμο, τον οδηγό του, αυτοκινήτου και οικονομική άνεση, πράγματα τα οποία οι άλλοι αστερούν. Η σκέψη αυτή μου άφησε την απόφαση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και παρόλη μου την αναπηρία, ποτούσα πολύ να δώσω χέρι βοηθεία. Εν τω μεταξύ με βασάνιζε η σκέψη, πώς να βρω τον Θεό, ποιο να ρωτήσω. Είχα πλέον αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το θέλω που είπα στον Θεό θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα και θα συναντήσω τον Θεό. Και πράγματι, είδα ότι ο Κύριος για αυτή την απάντηση έκανε πολλά βήματα προς εμένα τον αμαρτωλό και ανάστητο. Είχαν περάσει αρκετές μέρες από τότε που είχα έρθει από την Αμερική. Όταν κάποιο πρωινό κάνει την εμφάνισή του στο ίδρυμα ένας λευκογένειος γέροντας μοναχός. Ήτο ο αγγελιοφόρος του Θεού. Και τον ακούω να ερωτά, ποιος παιδιά μου ήρθε αυτή την εποχή από το εξωτερικό. Όταν του έδειξαν το κρεβάτι μου, με πλησιάζει και με ρωτάει, έχεις παιδί μου έρθει από το εξωτερικό? Μάλιστα, παππού μου, του απαντώ. Εκείνος μου δίνει το χέρι του να με χαιρετήσει, αλλά τα χέρια μου, του λέω, είναι παράλυτα, δεν μπορώ να τα σηκώσω. Και τα πόδια σου, με ρωτά. Και τα πόδια μου επίσης, του λέω, δοξασμένο το όνομα του Θεού, λέει. Εγώ τον κοίταξα περίεργα. Άρχισε τότε να με ρωτά πως χτύπησα, από πού κατάγομαι κι άλλο. Νομίζοντας ότι με ρωτάει από περιέργεια και επειδή ήθελα να σταματήσει αυτό το ερωτηματολόγιο, του λέγω, παππούλη, ποιο ζητάει, πέστε μου και να σε υπηρετήσω. Δεν ζητώ άλλον, παιδί μου, για σένα είσαι. Για μένα? Ναι, για σένα. Ήρθα να σου πω δύο λέξεις και θα φύγω. Μα παππούλη, του λέγω, αφού ήρθες για μένα, κάθισε στην καρέκλα και ό,τι θέλεις παίρνεις. Πράγματι, εκάθισε και μου είπε, παιδί μου, να είσαι ευτυχής που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Τον κοίταξα με έκπληξη και του απαντώ, πώς να είμαι ευτυχής εφόσον είμαι παράλυτος γέροντα? Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα είσαι κοντά στο Θεό. Είχες απομακρυνθεί, αλλά εκείνος σε αγαπάει. Και πρόσεξε, μη γονγκίσεις ποτέ εναντίον του, γιατί δεν γνωρίζεις τι σου επιφυλάσσει ως το τέλος της ζωής σου. Παπαδίστηκες κουβέντες και απαρηγοριά, είπα μέσα μου. Κι όμως ήταν λόγια προφητικά που επαλήθευταν έπειτα από μια δεκαετία. Όταν σηκώθηκε να φύγει, τον ρωτώ, γέροντα, δεν θα μου πεις ποιος είσαι? Ναι, απαντά, λέγομαι Φιλόθεος Ζερβάκος και είμαι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας της Πάρου. Και ποιος έστειλε γέροντα σε μένα? Ερωτώ. Χαμογέλασε με ταπεινό ύφος και με χαμόγελο μου λέει, οτιδήποτε χρειαστείς, παιδί μου, γράψε μου και εγώ θα σε βοηθήσω. Με σταύρωσε, με χαιρέτησε και γύρισε να φύγει. Μια τελευταία ερώτηση, παππούλη, του φωνάζω. Είναι δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο Θεό? Θες μου, σε παρακαλώ. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Α, παιδί μου, όσο δύσκολο φαίνεται, τόσο εύκολο είναι. Αρκεί να το θέλεις, να το πιστεύεις και να προσεύχεσαι γι' αυτό. Η εξομολόγηση δε και η θεία κοινωνία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Είναι δύσκολα αυτά, παιδί μου? Αν είναι μόνο αυτά, είναι πολύ εύκολο, του απαντώ. Τον ευχαρίστησα και έφυγε. Η σκέψη μου όμως εβασάνιζε, ποιος τον έφυγε? Εγώ δεν είχα ποτέ επαφές ούτε με ιερείς, ούτε με μοναχούς και μοναστήρια.
υπέθεσα ότι ίσως η μητέρα μου, η οποία από την πρώτη στιγμή της αναπηρίας μου δεν έπαυσε να προσεύχεται, και αυτή τον έστειλε για να με παρηγορήσει. Δεν είχε περάσει μήνας από την επίσκεψη του γέροντος όταν καταφθάνει στο ίδρυμα ένας μοναχός, ζητώντας να με δει. Ήταν ένας άλλοτε συνάδελφός μου με τον οποίο είχαμε συνυπηρετήσει στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν τον εγνώρισα, όπως ήταν με τα γένια και τα ράσια. Σταύρο μου λέει, γεια σου. Ασφαλώς δεν με θυμάσαι. Είμαι ο Κώστας ο Πατήτσας. Γεια σου Κώστα, πώς ήρθες εδώ, τον ρωτώ. Έμαθες για την αναπηρία μου? Τώρα είμαι ο μοναχός Αρσένιος και δεν με έφερε εδώ το συναδελφικό μου ενδιαφέρον για σένα, αλλά η αγάπη του γέροντά μου με έστειλε. Ποιος είναι ο γέροντά σου, Κώστα? Αυτός που σε επισκέφθηκε προμηνώς. Με έστειλε να σου πω αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό. Και βέβαια θέλω, είπα, αλλά πρώτα θέλω να μου πεις ποιος τον έστειλε, ποιος είναι. Άκουσε, Σταύρο μου λέει, δεν ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Ο γέροντάς μου, ο πατήρ Φιλόθεος, είναι το πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου. Μια ψυχή που προσεύχεται νύχτα μέρα και έχει απέραντη αγάπη για όλους τους συνανθρώπους μας και κυρίως για τους πάσχοντας. Προημερών λοιπόν ήρθε ο γέροντας στη τραπεζαρία της Μονής. Λέει, Αρσένιε, έλα να σου πω. Προκαιρού, ενώ ανέβαινα την οδόν Διαμαντίδου στο παλαιό ψυχικό στην Αθήνα για να πάω στο σπίτι της οικογένειας του εφοπλιστού πατέρα, φωνή Κυρίου εν μέση οδό με οδήγησε στη μάνδρα του νοσοκομείου των Αναπήρων, που είναι παραπλεύρος, να ζητήσω έναν ασθενή που ήρθε από το εξωτερικό και να τον παραμυθήσω. Ο ασθενής αυτός είναι ο άλλοτε συνάδελφός του, Σταύρος Καλκανδής. Τον ερώτησα πόσο χρόνο έχει ως μοναχός και μου απήντησε 1-1,5 έτος. Του λέγω λοιπόν, παπαδίστικες κουβέντες, Αρσένιε, μου λες. Και τώρα άκουσε γιατί ήρθα, μου λέει ο Αρσένιε. Θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό? Αν θέλεις, δίσου και πάνε. Αφού με έντυσαν οι δύο βοηθοί μου και με μετέφεραν στο αυτοκίνητο, επήγαμε στο Μαρούσι. Εκεί κοντά, στα σίδερα του τρένου, είναι ένα κλεισάκι 2 περίπου ετών. Η Παναγία είναι ραντιώτσια. Εκεί με κατέβασαν και αφού με τοποθέτησαν στο αναπηρικό μου αμαξίδιο, με παρουσίασαν σε ένα γέροντα ιερέα, πολύ ηλικιωμένο, τον πατέρα Αθανάση. Εδώ, μου λέει ο Αρσένιος, θα εναποθέσει το φορτίο των αμαρτιών σου. Ναι, είπα, πολύ θέλω να εξομολογηθώ. Και επέρασε το δωματάκι πνευματικού ιερέα. Μετά την εξομολόγηση, ο πατήρ Αθανάσιος δεν μου επέτρεψε να κοινωνήσω επί ένα έτος, διότι είχα σχέσεις με ένα κορίτσι. Μόλις τα άκουσα, διαμαρτυρήθηκα, γιατί ήθελα πολύ να λάβω τη Θεία Κοινωνία, με τη ζωηρή επιθυμία να έρθω όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε επικοινωνία με τον Θεό και να τον γνωρίσω. Όλη αυτή η υπόθεση με είχε φέρει στο σημείο να αισθάνομαι μεγάλη εξάντληση και να μην μπορώ ούτε καλά-καλά να μιλήσω. Και με δυσκολία γύρισα και είπα στον πατέρα Αθανάσιο, «Πάτερ μου, αισθάνομαι ότι είμαι τιμωθάνατος. Κι αν ξαφνικά πεθάνω, να μην κοινωνήσω? Προτιμότερο, μου λέει, παιδί μου, είναι να μείνεις ακοινώνητος παρά να κοινωνήσεις αναξίως. Άλλωστε, ό,τι και να συμβεί, εγώ θα φέρω την ευθύνη γι' αυτό. Και επειδή εγώ επέμενα να διαμαρτύρομαι, μου λέει, σαν αξιωματικός που είσαι, θα σε ρωτήσω κάτι. Εάν ο Μέγας Αλέξανδρος προσπαθούσε να λύσει το γόρδιο δεσμό, θα έχανε τη μάχη ή όχι? Θα την έχανε, το απαντώ. Για να μην τη χάσει λοιπόν, τι έκανε? Τράβηξε το σπαθί. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Είμαι το Θεό, είμαι το διάβολο. Δεν γίνεται το ένα πόδι στο Θεό και το άλλο στο διάβολο. Θες την αμαρτία και σήμερα στο Θεό. Πάρ' το απόφαση, αν θέλεις να πλησιάσεις το Θεό. Έφυγα απογοητευμένος και ζήτησα από τον Αρσένιο να παρακαλέσει πλέον τον πατέρα Φιλόθεο να με επισκεφτεί και πάλι. Πράγματι, σε ένα μήνα ήρθε και του εζήτησα να με εξομολογήσει. Και εκείνος, με την ελπίδα ότι θα μου επέβαλε ελαφρότερο επιτίμιο. Αλλά και εδώ απαγοήτευση. Η ίδια ακριβώς τιμωρία, τα ίδια λόγια, σαν να είσαι το ένα σώμα με τον πατέρα Αθανάση. Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να πειθαρχήσω απόλυτα. Και παρεκάλεσα λοιπόν τον πατέρα Φιλόθεο να πάμε μαζί στον Άγιο Νεκτάριο να συμπροσευχηθούμε, ενισχύοντάς με τη δοκιμασία. Εδέχτη ευχαρίστω. Επήγαμε στην Αίγινα και αφού ανεβήκαμε στο ναό του Αγίου, έγινε παράκληση την οποία παρακολουθήσαμε με κατάνοιξη και συγκίνηση.
Ενόμιζα ότι βρίσκομαι στον ουρανό και ότι ο Θεός με πλησιάζει. Και αυτό με έκανε να αισθάνομαι ένα ξαλάθρωμα, σαν κάτι να έφυγε που μέχρι τώρα βάραινε την ψυχή μου. Όταν τελείωσε η παράκληση και βγήκα από το ναό, με πλησιάζει μία κυρία και με ρωτά: ποιος ήταν ο άλλος ιερέας μέσα στο ιερό που έκαναν την παράκληση? Ποιος άλλος, την ερωτώ. Ο πατήρ Φιλόθεος ήταν. Όχι, για τον πατέρα Φιλόθεο, για τον άλλον ιερέα σας ερωτώ, μου ξαναλέει. Και επειδή εγώ είχα δει μόνο τον πατέρα Φιλόθεο και εκείνη επέμενε ότι είχε λάβει μέρος στην παράκληση κι άλλος ιερέας, ερωτήσαμε τον πατέρα Φιλόθεο εάν πράγματι υπήρχε κι άλλος ιερέας. Και εκείνος, αποκοινόμενος την ελόγω κυρία, την ερωτά: τον είδες? Μάλιστα, τον είδα, πάτερ μου. Τι έκανε? Ευλογούσε, απαντά εκείνη. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν παιδί μου. Ακούοντας αυτά με έκπληξη, ερωτώ και εγώ με τη σειρά μου τον πατέρα Φιλόθεο: σεις τον είδατε, πάτερ? Ασφαλώς και τον είδα, και μου απαντά και μου μίλησε για σένα. Και θα σου πω μια μέρα τι μου είπε. Νέα αναστάτωση μέσα μου, νέος συγκλονισμός. Την ψυχή μου γέμισε μια ιδιαίτερη αγαλίαση, μια μυστική χαρά που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Όταν επέστρεψα στο ίδρυμα, η αναπηρία μου δεν με απασχολούσε πλέον. Και να το θαύμα. Ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές ζητάει την αποκατάσταση της σωματικής υγείας, ενώ ο Θεός, ο παντογνώστης, δίδει τη σωτηρία της ψυχής, η οποία είναι απείρως πολυτιμότερα από την υγεία του σώματος. Για να φτάσουμε στην αποκατάσταση της σωματικής υγείας, πρέπει να γίνει πρώτον το θαύμα έσωθε. Δηλαδή πρέπει πρώτον να απαλλαγούμε από τον παλαιόν άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο. Από την ημέρα εκείνη αισθανόμουν ότι είμαι ακριβώς σαν τους άλλους, τους σωματικούς υγιείς. Ένιωθα ότι μέσα μου είχα μια μεγάλη δύναμη, αλλά όταν επέστρεψα στο ίδρυμα και είδα πάλι τους αναπήρους απελπισμένους και γεμάτους από αίσθημα εγκαταλείψεως να σέρνουν τη δυστυχία τους ο ένας πλάι στον άλλον, με κυρίευσε μια αφάνταστη λύπη. Πόσο θα ήθελα αυτή τη συγκίνηση και το ξαλάθρωμα που ένιωσα εγώ εκεί στην Έγινα, στο ναό του Αγίου Νεκταρίου, να εδοκίμαζαν όλοι αυτοί οι πονεμένοι συνάνθρωποι μου. Και ξαφνικά μια φωτεινή σκέψη γεννήθηκε μέσα στο μυαλό μου. Αν ήταν δυνατόν να γίνει ένα μικρό εκκλησάκι εκεί στον περίβολο του Ιδρύματος, ένας μικρός χώρος προσευχής που να μπορούν οι ανάπηροι να ακουμπήσουν τον πόνο τους, πόση ανακούφιση, πόση παρηγοριά θα δοκίμαζαν όλοι αυτοί οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν να πάνε πουθενά. Εάν είχαν πλάι τους μια γωνιά κατάλληλη για να προσευχηθούν μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων. Εδώ η εξύψωση του θρησκευτικού συναισθήματος είναι ένας μεγάλος παράγων στην αποκατάσταση του αναπήρου. Η σκέψη μου αυτή δεν με άφηνε να ησυχάσω νύχτα μέρα. Την ανεκκίνωσα σε δύο κυρίες της προνοίας του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες ήρχονταν τακτικά στο ίδρυμα και προσέφεραν με κάθε τρόπο βοήθεια στους αναπήρους. Και εκείνες, με μεγάλη προθυμία, δέχτησαν να με βοηθήσουν. Σιγά σιγά βρέθηκαν κι άλλοι πρόθυμοι συνεργάτες για την πραγματοποίηση αυτή τη σκέψη μου, την οποία όπου ανεκκίνωσα βρήκα ανταπόκριση και προθυμία. Δεν είναι παράξενο πράγμα που βρήκα εγώ τετραπληκτικό σε αυτή τη μεγάλη επιθυμία και δύναμη να τρέξω, να φροντίσω, να παρουσιαστώ παντού όπου ενόμιζα ότι θα ελάμβανα βοήθεια για το θεάρεστο αυτό σκοπό. Με έβαζαν οι βοηθοί μου με την αναπηρική πολυθρόνα στο αυτοκίνητο και πήγαινα παντού. Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι θα επετύχανα. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο θαύμα? Και έτσι, με τις προσπάθειες όλων μας, πολύ σύντομα, μέσα σε ένα λουμινένιο τόλ, το οποίο μου έδωσε το Ίδρυμα Φαλήρου ο Παντοκράτορ, στήθηκε ένα εκκλησάκι θυμόμενο στη μνήμη των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Βρέθηκαν ιερά σκεύη, εικόνες και ό,τι άλλο εχρειάζεται, και έγινε η πρώτη θεία λειτουργία την ημέρα των Βαΐων του 1963. Όχι ήταν η χαρά μου, αλλά και η συγκίνησή μου, καθώς και όλων όσοι συνεργάστηκαν όταν τη Μεγάλη Εβδομάδα οι ανάπηροι παρακολούθησαν τα πάθη του Χριστού μας και ορτάσαμε όλοι μαζί τη λαμπροφόρο του Ανάσταση. Κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα κάθε πονεμένος θα μπορεί να νιώσει τη συγκίνηση αυτή. Το εκκλησάκι κάθε φορά που λειτουργούσε συνεκέντρωσε αρκετό κόσμο. Ήρχονται συγγενείς των ασθενών, φίλοι, συνεργάτες και μερικοί γείτονες.
Όλοι εδοκίμαζαν ιδιαίτερη συγκίνηση αυτών των απέριτων χώρων της προσευχής. Πολλοί όταν με έβλεπαν δάκρυζαν, αλλά εγώ τους έλεγα κατηγορηματικά. Δεν θέλω τον ύπνο σας. Εγώ αισθάνομαι πως είμαι υγιής σαν και εσάς. Μόνο τη συνεργασία και τη βοήθειά σας ζητώ για να ανακουφίσουμε τους εδώ αναπήρους. Τώρα πολλοί με απασχολούσαν τα προβλήματα του ναού. Και πρώτα απ' όλα το πρόβλημα να έχουμε τακτικά και μόνιμο ιερέα για να λειτουργεί. Και ο Κύριος μας τον έστειλε. Έπειτα από λίγες εβδομάδες ήρθε στο Ίδρυμα για θεραπεία ένας ιερέας από την Κέρκυρα ανάπηρος με παράλυση του δεξιού ποδός, ο οποίος ευηματίζεται με μηχάνημα. Επειδή όμως ανήκε στη Μητρόπολη της Κέρκυρας, έπρεπε να πάρουμε την άδεια του εκεί Μητροπολίτη. Δεν εδίστασα ούτε τη στιγμή και ανεχώρησα την κατάσταση που βρισκόμουν αμέσως για την Κέρκυρα. Επισκέφθηκα και παρεκάλεσα τον Σεβασμιότατο, ο οποίος πολύ συνεκινήθη και έδωσε την άδεια αμέσως. Εντός ολίγου ο ιερέας διορίστηκε μονίμως στο Ίδρυμα. Και έτσι από τότε έχουμε τον πατέρα Θησέα ανάπηρο μέσα στους αναπήρους για να μεταδίδει μέχρι σήμερα και να ανάβει τη φλόγα της πίστεως στις πονεμένες τους ψυχές. Το Εθισάκι, αυτή η πνευματική κυβωτός έσωσε πολλές ψυχές. Και τώρα που με τη μεταφορά του Ιδρύματος σε άλλο μέρος δεν υπάρχει πλέον εκεί. Η ανάμνησή του διατηρεί την καρδιά μας ξεχωριστή θέση. Και με ιδιαίτερη συγκίνηση αναπολούμε τις ιερές στιγμές που ζήσαμε μέσα σε αυτό. Η προσπάθεια για τη βοήθεια των αναπήρων συνεχίστηκε. Μαζί με τους συνεργάτες μου αποφασίσαμε να βοηθούμε πλέον συνεχώς όλους τους αναπήρους, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε είναι περιτριγισμένοι από πολλά και ποικίλα προβλήματα. Με το σκοπό αυτόν ιδρύσαμε τον Σύλλογο Οι Φίλοι των Αναπήρων, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα τις προσπάθειές του, προσφέροντας εις αυτούς κάθε δυνατή ηθική και ειδική βοήθεια. Ο Σύλλογος έχει αναγνωριστεί υπό του κράτους ως ειδικός ανεγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο και έχει περίπου 500 μέλη συνδρομητά. Ειδικέ μέχρι σήμερα προσφορέ του προς τους αναπήρους έχουν ανέλθει εις το ποσό πλέον των 5 εκατομμυρίων. Ειδικέ δε είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, αλλά τις γνωρίζει ο Θεός. Εν τω μεταξύ, οι επισκέψεις μου στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα ήταν συχνές. Πότε μαζί με τον πατέρα Φιλόθεο, πότε με τους συγγενείς. Ήταν πλέον μια ζωτική ανάγκη να επισκέπτομαι για να προσευχηθώ στον Άγιο. Κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν, του ζητούσα να με πιστέψει στον Κύριο να μου δώσει όχι την πλήρη υγεία μου, αλλά μόνο το ένα μου χέρι για να μπορώ να διώχνω τις μύγες και τα κουνούπια από το μέτωπό μου που τόσο με εβασάνιζαν και υπέφερα. Και όταν επέστρεφα στο Ίδρυμα, αισθανόμουν τόσο δυναμωμένος ψυχικά. Αλλά ενώ η ψυχική μου υγεία πήγαινε ολονόν και καλύτερα, η σωματική μου όλο και χειροτέρευε. Το 1969 έπαθα τροχοφεβίτιδα. Έκανα και μια μικρά εγχείρηση στην πέρνα του δεξιού ποδιού και νοτοτομή στο νοσοκομείο της αεροπορίας από τον καθηγητή κ. Σημεωνίδη. Και βρισκόμουν για μερικό καιρό στο γύψο. Και ήρθε τότε ένα τηλεφώνημα από τον Γέροντα, ο οποίος με ρωτούσε αν ήθελα να πάμε στην Αίγινα να προσευχηθούμε μαζί στον Άγιο. Μολονότι βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δεν εδίστασα να πάω μαζί του να προσευχηθώ. Η πίστη μου, τη δύναμη της προσευχής είχε πλέον εδρεωθεί μέσα μου. Και τίποτα δεν με εμπόδιζε να εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία. Επήγαμε μαζί με τον Γέροντα, τον γραμματέα της Ιεράς Μονής, πατέρα Λεόντιο, τη μητέρα μου και των αδελφών μου. Ο στρατιώτας Ιωάννη Χατζάκη και Δημήτριος Κορτανίτη. Ήταν η γιορτή των Αγίων Πατέρων. Ο πατήρ Φιλόθεος τιμά και ευλαβείται ιδιαίτερος της Αγίας Πατέρας. Αφού ελειτουργήσε ο ίδιος και κοινωνήσαμε όλοι, μου ήρθε μια δυνατή επιθυμία μετά τη λειτουργία να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου και παρεκάλεσα τον Γέροντα να ζητήσει από την Οικουμένη να ακουμπήσουν τα Άγια Λείψανα επάνω στα παράλληλα πόδια μου. Και τούτο διότι ουδέποτε κατόρθωσα να προσκυνήσω τα Λείψανα του Αγίου λόγω της μεγάλης παστικότητας του σώματός μου. Εκείνη εδέχθη και πήγε ο αδελφός μου να τα σηκώσει, αλλά ήταν αδύνατη. Ενόμισε ότι ήταν καρφωμένα και έρχεται και μου λέει στα σταύρο τα Λείψανα δεν σηκώνονται, μήπως είναι δεδομένα. Εγώ τον παρεκάλεσα να πάει πάλι να προσπαθήσει να τα σηκώσει. Σε νέα προσπάθεια και με τη βοήθεια του ενός στρατιώτου
κατόρθωσαν να σηκώσουν με μεγάλη δυσκολία και να τα φέρουν κοντά. Με βοήθησαν τα παιδιά να ασκουμπήσω τα χέρια μου επάνω. Συγκλονίστηκα. Έτρεμα ολόκληρο. Αισθάνθηκα ότι αγκάλιαζα ολόκληρον τον Άγιο και όχι την ξανοδί. Και έψαχνα, βγήκαν από μέσα μου αυθόρμητα αυτά τα λόγια. Άγιε, δεν ήρθα να σου ζητήσω τίποτα σήμερα, αλλά ήρθα να σου προσφέρω ολόκληρο το είδε μου. Εσύ γνωρίζεις τι πρέπει να μου δώσεις. Εάν δεν πρέπει να μου δώσεις τίποτα, αξίωσέ με να γίνω ένα στρατιώτης του Χριστού μας, ώστε να γίνω μεσία να δοξάζεται το όνομά του σε όποια θέση και αν βρίσκομαι. Ορθώς ή παράγει. Και δείξε μου, σε παρακαλώ ότι με ακούσει την προσευχή μου για να ενισχύω με στη δοκιμασία μου αυτή. Αυτή ήταν όλη μου η προσευχή. Έφυγα ευχαριστημένος και πολύ ήρεμος. Απέραντη ειρήνη είχε γεμίσει την ψυχή μου. Ήμουν βέβαιος πλέον ότι το θαύμα θα έρθει. Επερίμενα ένα αόρατο χέρι να με σηκώσει από στιγμή σε στιγμή. Μπορώ να πω ότι το περίμενα. Χέρι το αόρατο. Και έπειτα από 10 μέρες, από το τελευταίο εκείνο προσκύνημα στην Αίγινα, ετοιμάστηκα όπως κάθε πρωί να κάνω τις συνηθισμένες μου ασκήσεις. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάτι λύθηκε μέσα μου. Επερίμενα ένα αόρατο χέρι να με σηκώσει από στιγμή σε στιγμή. Μπορώ να πω ότι το περίμενα. Το περίμενα σε κάθε στιγμή. Αυτό το χέρι το αόρατο. Και έπειτα από 10 μέρες, από το τελευταίο εκείνο προσκύνημα στην Αίγινα, ετοιμάστηκα όπως κάθε πρωί να κάνω τις συνηθισμένες μου ασκήσεις. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάτι λύθηκε μέσα μου. Σαν να ήμουν αδεμένος και λύθηκα. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να σηκωθώ μόνος μου. Φωνάζω τότε τα παιδιά, τον Ιωάννη Χατζάκη και τον Δημήτρη Χωστανίδη. Παιδιά, βοηθήστε με. Θέλω να προσπαθήσω να σηκωθώ μόνος μου, χωρίς μηχανήματα. Διότι μου έβαζαν κάθε πρωί ειδικά μηχανήματα μέχρι το σηκώνονται τα πόδια μου. Μα θα πέσεις, μου λένε τα παιδιά. Όχι, τους απαντώ. Θα σηκωθώ μόνος μου. Μόνο θέλω να με βοηθήσει. Διστάζουν, αλλά επειδή βλέπουν ότι επιμένω, με σηκώνουν. Και ό,τι θαύματο. Βλέπω ότι στέκομαι όρθιο. Και τα γόνατά μου δεν λυγίζουν πλέον, όπως άλλοτε. Θέλω έπειτα να ανοίξω τα πόδια μου για να περπατήσω. Αλλά πιστέψτε με, είχα ξεχάσει πώς ρηματίζει ο άνθρωπος. Μήπως δεν είχα τρέξει, δεν είχα περπατήσει. Κι όμως, του ζητώ να μου δείξουν τι να κάνω για να περπατήσω. Με κοιτάζουν μέχρι να σηκώσω το ένα πόδι προς τα εμπρός και έπειτα το άλλο. Προσπαθώ και βλέπω πως πάνε καλά. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε για να περπατήσουμε? Όλα γίνονται αυτομάτως. Από τη στιγμή που σαν μωρά αρχίζουμε να μπουσουλάμε μέχρι που θα πέσουμε στο κρεβάτι του θανάτου. Όταν όμως χάσουμε την κινητικότητά μας μεγάλη, ποιος θα μας οδηγήσει, ποιος θα μας διδάξει? Πόση αγωνία αισθάνθηκα. Με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να σας μεταφέρω την ψυχολογία μου τη στιγμή εκείνη. Και να σας μεταδώσω την αγωνία μου και τις προσπάθειες που κατέβαλα. Και ακόμη πιο δύσκολο είναι να εξηγήσω τον πόθο και τη δύναμη που με έσπρωχνα να κινήσω τα πόδια μου στα πρώτα βήματα, χωρίς να φοβάμαι μην πέσω και τσακιστώ. Αλλά και τη χαρά μου, ποιος μπορεί να περιγράψει, όταν είδα ότι αισθάθηκα και έκανα και βήματα χωρίς βοηθό. Αυτό θα σας αφήνω να το φανταστείτε μόνοι. Κατάλαβα πλέον ότι ο Πανάγαθος Θεός έκανε το θαύμα και μου έδωσε πάλι την υγεία στα πόδια μου και στα χέρια μου. Ήμουνα πάλι ο Σταύρος της γης, έπειτα από τόσων ετών πικρή δοκιμασία. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να αφιερώσω τα πρώτα μου βήματα μέσα στο εκκλησάκι μας, της ένδειξης ευγνωμοσύνης. Ναι, φίλοι μου, τα πρώτα μου βήματα. Προς τον πολυέσπλαχνο Κύριό μας, δεν είχα τίποτε άλλο να του προσφέρω, παρά μόνο αυτά. Εν συνεχεία, εκάλεσα τους ιατρούς του Ιδρύματος, Δημήτριο Μουρούλη, Ιωάννη Κωνσταντάκη, τους αδελφές νοσοκόμες, τη διευθύνουσα την κυρία Μαντουβάλη, τους φυσιοθεραπευτάς Χρήστο Χριστόπουλο, Δημήτριο Τσίκανο
Γεώργιο Αναγνωστάκη, Παναγιώτη Πακούρο, τη Δεσποινίδα Μιχαλάκου, την κυρία Πατέλη, την κυρία Τσάκωνα και τους έθεσα το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να περπατήσω κάποια μέρα? Γνωρίζω ότι έχω πλήρη παράλυση, ατροφία και κινησμό των μειών, ορθοκιστικές διαταραχές και κατόπιν όλων αυτών θα ήθελα να μου πείτε εάν θα μπορέσω κάποτε να σηκωθώ. Λαμβάνει το λόγο ο ιατρός κύριος Μουρούλης, ορθοπαιδικός, και μου λέει: «Εμείς γνωρίζουμε πως είσαι ανάπηρος, κύριε Καλκανδί, σωματικός και όχι διανοητικός. Γιατί λοιπόν μας παίρνει σε δύσκολη θέση, αφού γνωρίζει την κατάστασή σου, μας ερωτά?» «Όχι, κύριε Καλκανδί, δεν θα μπορέσει. Λυπάμαι», το λέω. Ερωτώ τους άλλους, τι κύριε Κωνσταντάκη, δυστυχώς όχι. Τι κύριοι ψυχοθεραπευτές, κυρίες και κύριοι, απήντησαν όλοι αρνητικά. Όμως εγώ, κύριοι, σας λέγω ειλικρινά ότι μπορώ να σηκωθώ. Να σταθώ και όρθος, όρθιος και να περπατήσω. Με ρωτούν, πού στηρίζεσαι και τα λες όλα αυτά? Στο Θεό και μόνο τους απαντώ. Θα σηκωθείς τώρα, με ξαναρωτούν. Για σας θα σηκωθώ αύριο. Επιθυμώ να αφιερώσω τα πρώτα μου βήματα στο Θεό. Με αυτά τα λόγια τους άφησα και έφυγα. Είπα στα παιδιά να μην πουν τίποτα σε κανένα. Το απόγευμα καλέσαμε τους ασθενείς στο ναό για να δουν το θαύμα και τους ανήγγυλα ότι ήρθε η ώρα να περπατήσω και ότι πρέπει να έχουν θερμή πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και κάποια μέρα αργά ή γρήγορα θα έρθει και η δική του σειρά. Διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να κάνει διακρίσεις, επειδή εγώ είμαι αξιωματικός και αυτή είναι φτωχή. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από εσάς, τους είπα, εν συνεχεία, αλλά οι βουλές του Θεού είναι ανεξαιρέτητες. Εν τω μεταξύ καταφτάνει το πατήρ Σιστέρ και μας ερωτά, τι συμβαίνει, παιδιά, και τι περιμένετε? Πάτερ, του λέγω, ήρθε η ώρα να περπατήσω. Δόξα τω Θεώ, λέει και εκείνος, είναι παραμονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων, Σταύρο. Τόσο το καλύτερο, το απαντώ. Μου δίδει και ασπάζομαι την εικόνα των Αγίων Αναργύρων. Με πιάνουν τα παιδιά από τους βραχίων, σηκώνομαι και αρχίζω να περπατώ σταθερά μέσα στο χιτάκι με το ένα πόδι γυψωμένο, στέλνοντας με δάκρυα στα μάτια. Τι Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών. Η στιγμή ήταν αυτή. Δεν είναι δυνατόν να σας μεταφέρω. Όλοι οι ανάπηροι άρχισαν να κλαίνε και να φωνάζουν δυνατά. Και εμείς, Θεέ μου, θέλουμε έτσι να περπατήσουμε. Βοήθησέ μας. Ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ήταν πραγματική η παρουσία του Θεού στο εκκλησάκι αυτό, που δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί. Με πόση ψυχική δύναμη όλοι μαζί κλαίγοντας έκαναμε παράκληση και δοξολογήσαμε τον Κύριο του ουρανού και της γης. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι με είδαν κατόπιν έμειναν άφωνοι. Και τώρα, όλοι όσοι έχοντας παραμερίσει τη θεία παντοδυναμία και στηρίζονται μόνο στις επιστημονικές τους γνώσεις, με βλέπουν να περπατώ, να κινώ τα χέρια μου, να οδηγώ αυτοκίνητο, να κάνω κοπηλασία. Όλοι αυτοί μένουν άφωνοι και σηκώνουν τους ώμους τους. Εδώ θα ήθελα να σας γνωρίσω τους εντελεστάς για να βοηθήσω να σηκωθώ. Πρώτον, η πίστη μου προς το Θεό. Δεύτερον, ο στοργικός σύντροφος του ανθρώπου, ο πόνος. Τρίτον, η έμπρακτη εντολή της αγάπης επί δεκαετία. Και τέταρτον, οι προσευχές της μητέρας. Διότι πολύ ισχύ η ιδέα της μητρός προσευμένη ανδεσπότητα. Επιτρέψατε μου να σας γνωρίσω μερικές σκέψεις μου γύρω από τη δοκιμασία των 24 ετών. Μεγάλη δόξα σου, Κύριε, που μας παίρνει στον πόνο και τη δοκιμασία για να μας παιδαγωγήσουν. Τι μεγάλη ευεργεσία μου προσέφερε ο πόνος όλα αυτά τα χρόνια που τον είχα στην τροφιά. Δεν είναι δυνατόν να την περιγράψω. Εάν δεν είχα αυτόν τον πόνο, δεν θα είχα στραφεί προς το Θεό. Ο παλαιός άνθρωπος είχε πλημμυρίσει την ψυχή μου, όλο μου το είδε. Αλλά ο Πανάγατος Κύριος με την άπειρη αγάπη του έστειλε τη μεγάλη αυτή δοκιμασία που με οδήγησε να βρω τη σωστή πορεία της ζωής, την οποία είχα ολότελα χάσει. Να το μεγάλο νόημα του πόνου. Ευτυχισμένοι είναι όσοι το νιώσουν εγκαίρως και δεν παραπλανώνται και να παραπέουν μέσα στα σκοτάδια χωρίς να βρίσκουν το φως που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, πλάι μας, έτοιμος να μας βοηθήσει, αρκεί να τον καλέσουμε. Μόνο ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, η αλήθεια και η ζωή. Όποιος δεν ξαγρύπνησε την τροφιά με τον πόνο,
και δεν γεύτηκε με δάκρυα το ψωμί του, αυτός δεν θα σε γνώρισε ο ουρανί, λέει ο μεγάλος γέφυρος. Ο πόνος λοιπόν δεν είναι εχθρός του ανθρώπου αλλά φίλος. Ο ουρανός δεν είναι πάντοτε ξάστερος και το πέλαγος δεν είναι πάντοτε γαλήνιο. Με τον ουρανό και με το πέλαγος μοιάζει και η ζωή του ανθρώπου επάνω στη γη. Και δεν είναι πάντα ήρεμη. Με το κλάμα έρχεται ο άνθρωπος στη γη και φεύγει με το κλάμα. Νήμα θα μείνει ο σταυρός σημάδι του πόνου. Όλοι οι πονεμένοι ζητούν να μάθουν γιατί ο πόνος στη ζωή μου. Εκείνο που γνωρίζω από την προσωπική μου πείρα είναι ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός μας στη γη, ο πόνος δεν έχει τη δύναμη να θανατώσει τα θύματά του. Παραμένει σαν ένας παιδαγωγός του ανθρώπου και χρησιμοποιείται από τη θεία πρόνοια για διαφόρους λόγους, ώστε να καταστεί κατάλληλος ο άνθρωπος για τη βασιλεία του Θεού. Ο πόνος, επαναλαμβάνω, δεν είναι εχθρός, αλλά ευεργέτης. Αγνοούνται στην ευεργετική επίδραση του πόνου και τους λόγους ένα και τον οποίο η θεία πρόνοια τον άφησε, σύντροφό μας εδώ στη γη, πολλοί απελπίζονται και καβάζουν με τον Θεό, ονομάζοντάς τον σκληρό. Αδίκως όμως, διότι εάν ένας επίγειος πατέρας δεν είναι δυνατό να σκεφτεί ποτέ το κακό του παιδιού του και να το κάνει να πονέσει και προσπαθεί από την πίεση να βγει ωφέλεια και μετακυρίζεται πολλές φορές σκληρά μέσα για να το επαναφέρει στον ίδιο δρόμο, πόσο περισσότερο στον δικό του ουράνιος πατέρας που δεν επιθυμεί κανενός παιδιού του την απώλεια, και ό,τι κάνει, το κάνει από βλέπον πάντως η σωτηρία του. Οι λόγοι για τους οποίους ο Θεός επιτρέπει να πίνουν τα παιδιά του πικρά ποτήρια περιέχουν δραστικά φάρμακα, το κάνει για να τα θεραπεύσει και να τα οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να ονομάζουμε τον πόνο εχθρό του ανθρώπου? Δυσμονούμε ότι και αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας, εδοκίμασε το πικρότερο ποτήρι του πόνου όσον κανείς άνθρωπος στον κόσμο. Διότι αυτός ό,τι ήταν Θεός, ήταν όμως και άνθρωπος και εγεύθηκε τόσο πόνο και τόση αγωνία που ξεπερνά τη φτωχή μας ανθρώπινη κατανόηση. Η ουράνια ευτυχία έρχεται σε όσους μπορούν να βλέπουν τον τύπο των ύλων του. Ο χειρότερος πόνος πάνω στη γη στάθηκε ο πόνος που δοκίμασε ο Χριστός μας. Όταν σκεφτούμε την πνευματική του αγωνία κατά τη διάρκεια της επιγείας ζωής του και προσθέσουμε σε αυτήν και σωματικούς πόνους της Θείας Σταυρώσεώς, τότε δεν θα μπορέσουμε να φανταστούμε μεγαλύτερο σήμαρο πόνου που να μπορεί να περάσει από τα κανάλια μιας ανθρωπίνης καρδιάς. Φτάνει και μεγαλύτερος πόνος και θλίψης από τη δική του. Μας δείχνει τα χέρια του και μας λέει, και εγώ υπέφερα. Ας υποφέρουμε λοιπόν κι εμείς, ακολουθώντας την υπομονή και το παράδειγμά του. Ο Χριστός υπέφερε αδίκως, διότι ήταν αναμάρτητος, ενώ εμείς δικαίως υποφέρομαι και συνήθως λόγω των αμαρτιών μας. Η ιστορία και η ζωή είναι γεμάτες πόνου. Άδικοι και δίκαιοι, φτωχοί και πλούσιοι, αμαρτωλοί και νάρες, όλοι δοκιμάζουν στη ζωή τους πόνου, δοκιμασίες, θλίψεις, ακόμη και συμφορές. Ο πόνος λοιπόν είναι στον αυτό αίσθημα και συνέστημα το οποίο πιέζει, πλήττει και πλήττει σώμα και ψυχή υπάρχει. Και θα υπάρχει μέχρι την τελεία των αιώνων. Αλλά γιατί να υπάρχει, στο ερώτημα αυτό μόνο η Αγία Γραφή είναι σε θέση να δώσει την ορθή απάντηση. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι πολύ έσπλαχνος και φιλάνθρωπος και μας θέλει να ζούμε αιωνίως μακάρι. Αλλά η γη, αιτία και μητέρα του πόνου είναι η αμαρτία, η αποστασία από το Θεό, η απιστία και η αθεοφοβία. Και ο Θεός, που με λύπη βλέπει να ακολουθούμε την οδόν της απολίας, θέλει διδάσκαλο, παιδαγωγό τον πόνο. Και αυτό το κάνει από τη μεγάλη του αγάπη. Ο πόνος, διότι δεν εφορώθησαν, δεν είναι κατάρα. Δεν είναι έκφραση οργής και τιμωρίας ή μαρτύριων, αλλά ουσιαστική ευεργεσία. Ο πόνος, με τη βροντερή φωνή του, μας φωνάζει. Μην εμπιστεύεστε στον εαυτό σας. Μην απομακρύνεστε από το Θεό. Επιστρέψατε κοντά. Καθένας από εμάς τους αποστάτας αμαρτωλούς, ας επιστρέψουμε φωνάζοντας, Κύριε, επάνω στη θλίψη μου σε αναθυμίζει. Με τα σκύψεις ο Θεός μας παιδαγωγεί για το συμφέρον των ψυχών μας. Εθλίψεις, εωδύνες και γενικά τα διάφορα δεινά της ζωής φέρνουν τον άνθρωπο πλησιέστερα προς τον Θεό και τη σωτηρία. Για όσους δεν εσφυρίζει η καρδιά του. Και τέλος, λέγω ότι η κάθε είδους σκύψη, η ασθένεια, η φτώχεια, η εγκατάλειψη μαλακώνουν την καρδιά, ορθούν σε προσευχή, οδηγούν σε μετάνοια και εξομολόγηση, καλλιεργούν την υπομονή και την αγάπη, προάγουν τον άνθρωπο ηθικά και πνευματικά
οδηγώντας τον εις σωτηρίαν. Τον Αγίον Όχθον και Πανεπιστήμιον Αποστόλων, τον Αγίον Πατέρων και των Μανικών Μεγάλων Διδασκάλων και Ιεραχών, Βασιλείου του Μεγάλου του Δημοριού του Θεωρών και Ιεών και Σωστών, τον Αγίον και Κυρίου Ιεών και 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 Ιεών ούτε την ημέρα του καλούμεν και πάνω στον Αγίον ελεήσκε στο θέμα ως αγαπός και φιλάνθρωπος και δεήμον Θεός. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός θα λαήσκον και στο θέμα η Αγία Τριά, η Αφιλάχη, πάντα στη μας καλημέρα σας, έτσι πολλά, βοήθειά μας Άγιος Μυστάριος. Στις 11 Οκτωβρίου του 1970, ελισμόνησαν να αναφέρω παραβρεθήσει στα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου εις την Ιεράν Μονή Θαψανών της Πάρου για πρώτη φορά ο πατήρ Φιλόθεος και ο σεβασμιότατος κύριος Επισπάνιος Παροναξίας με είδα να σηκώνομαι και να βαδίζω προς το Άγιον Ποτήριον της Θείας Κοινωνίας και τότε ο πατήρ Φιλόθεος μεταξύ άλλων είπε και τα ακόλουθα. Το θαύμα της τελείας θεραπείας του κυρίου Σταύρου Καλκανδί οφείλεται βεβαίως στους θαυματουργών Άγιο Νεκτάριο, αλλά και στην πίστη του ασθενού. Εάν δεν επίστευε και δεν προσήρχε το μεταπίστευο στο μυστήριο της εξομολογήσεως, δεν θα εθεραπεύε το ψυχικό. Εάν πάλι δεν προσήρχε το μεταπίστευο στα ιερά λείψανα του Αγίου ζητών θεραπεία, δεν θα εθεραπεύε το, αλλά θα παρέμενε παράλυτο. Θα απέφθηκε αθεράπευτο και δεν θα εσώζεται. Διότι αν επίστευος, αδύνατον σωθήνε, λέγει ο Θεοκήρυξης Απόστολος, Παύλος. Τα θαύματα παρακολουθούν την πίστη. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέστειλε τους μαθητάς αυτού στον κόσμο, τους είπε «Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη πίστη. Ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Τη μία δε της πιστεύσας ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσει, γλώσσες λαλίσουσι και ναι. Όφι θαρούσι, καν θανάστημον τί θείωσι, ου μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστους πείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι». Μάρκου Ι.Ε.18. Ας ακούσουν οι ολιγόπιστοι και ας αποβάλουν την ολιγοπιστία, οι άπιστοι την απιστία, οι ασεβείς την ασέβεια. Ας ακούσουν οι ιατροί και ας μάθουν ότι τας ασθενείας ας ιατρική των επιστήμων, η γνώση, η σοφία, η τέχνη δεν δύναται να θεραπεύσει, θα θεραπεύει η προς τον Θεόν τελεία θερμή ζέουσα πίστη. Ας ακούσουν και ας πιστεύσουν ότι τα αδύνατα παρανθρώπη δυνατά εσύ παρά το Θεό. Και όπου βούλεται ο Θεός, νικάται φύσεως τάξη. Όπου Θεός ενεργεί, το αδύνατον αργεί. Ως πνευματικός πατήρ θεωρώ καθήκονη, πάντας καθώς συνεβούλευσα τον ανωτέρω ασθενή παράλυτον, ώστις ως πρόνιμος με ήκουσε, μετανόησε, εξομολογήθη, επίστευσε και η άθη σωματικός και ψυχικός, ούτω και ημάς ως τέκνα, τέκνα μου πνευματικά, παρακαλώ, ηκετεύω και νουθετώ, όπως υπέξετε, έβρετε πνευματικών και εξομολογηθείτε με τα συντριβείς, ταπεινώσεως και κατανήξεως, τα σαμαρτία σας. Μετανοήσετε και πιστεύσετε εις τον αληθινή Θεό, μιμούμενοι τον ανωτέρω, και σας πληροφορώ ότι για της πίστεως, μετανοίας και εξομολογήσεως θα σωθείτε. Θα αξιωθείτε της βασιλείας των ουρανών. Όσοι είστε άπιστοι, ασεβείς και είστε διανοούμενοι, εγγράμματοι, δικηγόροι, ιατροί, αξιωματικοί, πολιτικοί, φροντίσατε να πιστέψετε πριν έρθει ο θάνατος. Όσοι θα έρθει ενή
ώρα ου προσδοκόμε και πράξετε έργα για τη μετανία πριν το τέλος φτάσει έως τη μέρα εσύ. Διότι αν σας έβρει ο θάνατος στην απιστία, θα πιστεύσετε τότε, θα μετανοείτε, αλλά θα είναι αργά, επειδή εν το άδει ούκα στη μετάνοια. Για να σας διευκολύνω, η συνοδόν της μετανοίας, της πίστεως και της σωτηρίας, σας συμβουλεύω όλους να προμηθευτείτε μία καινή διαθήκη. Μην λυπηθείτε να δώσετε 40-50 δραχμές, διότι αν αγοράσετε μία καινή διαθήκη και την ανακοινώσετε με τα προσοχή και πιστεύσετε εις ό,τι γράφει και τα βάλετε εις εφαρμογή, θα ποιήσετε, θα κερδίσετε τον παράδεισο. Σκεφτείτε καλά ότι με 50 χάρτινες ή μετάλλινες δραχμές θα αγοράσετε τον παράδεισο. Θα σώσετε την ψυχή σας, γιατί σας αξίζει περισσότερο από ό,τι αξίζει όλος ο κόσμος. Θα κερδίσετε τη βασιλεία των ουρανών. Είσαι αξιώσιμε, πάντες χάρη τη εξηρμής και φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, για πρεσβειών της Παναχράντου Μητρός αυτού Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Φιλόθεος Ζερβάκος, Αρχιμανδρίτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Λογκοβάρδας Πάρου.